что нам подрожки Твои руки, Твои пневмотос. Аминь. Василев уранье параклит, пневмотос Алифиас, подаху парон, катапада пирон, фисосорос мараθон και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα το θέμα που θα ασχοληθούμε είναι η λογική του ανθρώπου και η κρίση της επάνω σε θέματα των γραφών. Επαναλαμβάνω, θέμα η ανθρώπινη λογική, παύλα κρίσης των θείων γραφών ή της Αγίας Γραφής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν λέμε ανθρώπινη λογική ή αλλιώς ορθός λόγος, εννοούμε αυτή τη κοινή λογική που λειτουργεί σε κάθε άνθρωπο και άλλοτε είναι, να μιλήσω με ποσοστά, σε μεγάλο βαθμό ευκίνητη και άλλοτε είναι βραδία, λειτουργεί αργά, σιγά. Όποια λογική και αν είναι, ένα πράγμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ότι δεν λειτουργεί όπως την πρωτοέφτιαξε ο Δημιουργός της, ο Θεός. Δεν πρόκειται για φυσική λειτουργία λογικής, αυτή που έχουμε όλοι μας. Αυτή η φυσική λειτουργία λογικής θα πρέπει να αναζητηθεί πολύ πριν από την πτώση του ανθρώπου την αμαρτία, γιατί αυτή η λογική είναι φυσική λογική, αυτή που υπήρχε όταν οι πρώτοι άνθρωποι ήσαν συνόμιλοι, συνεργάτες, σύντροφοι στον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν σύντροφοι μετά τη δημιουργία τους και συνομιλούσαν και συνεργάζονταν με τον Θεό. Αυτή η Θεία Λογική ήταν η Θεία Λογική και ήταν φυσική λογική. Όπως λέμε, ακολουθούσε φυσική τάξη. Όταν όμως συντελέστηκε το κακό και ξέπεσε ο Αδάμ από τον Παράδεισο, τότε ακολούθησε μία άλλη λογική μακριά από το Θεό, πολύ κατώτερης ποιότητας, είναι η αφύσικη, η παραφύσικη λογική, αυτή που σε εμάς λειτουργεί σήμερα. Δεν θα λέγαμε
κινείται η λογική που έχουμε δεξιόστροφα, κινείται αριστερόστροφα. Κάνει χωρίς να υπάρχει προσανατολισμός απέναντι στη λογική που όλοι κουβαλάμε, κάνει στραβούς, εντελώς στραβούς λογισμούς. Έρχεται η Εκκλησία, μάλλον έρχονται οι γραφές και τονίζουν και ξεκαθαρίζουν τη μία λογική από την άλλη και λένε ότι η διάνοια του ανθρώπου, το μυαλό το ανθρώπινο, επιμελώς έγκυται εκ νεότητος αυτού, ίσον το εκ νεότητος από την ημέρα που γεννιέται, επί τα πονηρά. Επί τα πονηρά. Σημαίνει αυτό ότι η λογική έξω και μακριά από το Θεό είναι λογική που βαδίζει στραβά. Λογική παραφύση και λογική καταφύση. Δύο λοιπόν λογικές. Ένα όργανο μπορεί να κινηθεί ή με τη μία λογική την παραφύση, εκτός Θεού δηλαδή, ή με τη λογική την καταφύση, δηλαδή εντός Θεού. Πώς μπορεί να γίνει, να λειτουργήσει μία λογική με καταφύση, όχι παραφύση, γιατί παραφύση λειτουργεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς Θεό. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς Θεό. Κανόνας της, γι' αυτό λέγεται και η Αγία Γραφή, ονομάζεται κανόν της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, χάρακας που χαράσει γραμμή ευθεία πάνω στην οποία πρέπει να βαδίσει η διάνοια του ανθρώπου. Εφόσον λοιπόν ακολουθεί η ανθρώπινη λογική αυτό που χαράσει η Αγία Γραφή, τότε η λογική βαδίζει την ευθεία, τη στρωτή, τη φυσική οδό, το φυσικό δρόμο. Εν εναντία περιπτώσει, η λογική είναι αφύσικη. Είναι παράλογη. Ακολουθεί το δρόμο της τρέλας. Δεν έχει αυτή η λογική, η παραφύση λογική, όραση εσωτερική για να δει πού βαδίζει. Και όταν μιλάμε για λογική που βλέπει και λογική τυφλή, μας λέγει η Αγία Γραφή ότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν με τα μάτια του σώματος. Είναι ορθάνυχτα, στρέφουν γύρω και κοιτάνε και έμπρος, αλλά δεν κατανοούν τι είναι αυτά που βλέπουν. Δεν κατανοούν τι είναι αυτά που βλέπουν. Τότε λοιπόν η εσωτερική όραση που λειτουργεί με βάση τη λογική υψώνει το ανάστημά της και παίρνει στα χέρια της, θα λέγαμε, λόγο, θέση, τρόπο ζωής
και λέει αυτή η λογική που ενώ σκέπτεται και βλέπει μπροστά της ό,τι υπάρχει, εν τούτης αυτή η λογική δεν μπορεί να κατανοήσει το είναι, δηλαδή τι είναι αυτό το «ον» που βλέπει μπροστά του στην ουσία και όχι εξωτερικά. Στην ουσία και όχι εξωτερικά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν το παραφύση τρόπο ή δρόμο της ζωής στη λογική, αυτοί βλέπουν, λέει, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν καθόλου τι είναι πίσω από εκείνα που βλέπουν. Δηλαδή, ενώ ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, η γη, τα ποτάμια, οι θάλασσες, μια ποικιλία όντων, ζώων, οι άνθρωποι με τις δικές τους ιδιομορφίες που υπάρχουν στην πλάση μέσα, όλα αυτά μαρτυρούν και λένε ότι εμάς ο πλάστης και δημιουργός του κόσμου μας δημιούργησε και μπορείτε να καταλάβετε βλέποντας εμάς ποιος είναι εκείνος που μας έβλασε, τι ιδιότητες έχει. Ότι ο Θεός δηλαδή τις ποιήμασι νοούμενα καθοράτα. Επαναλαμβάνω, ο Θεός τις ποιήμασι νοούμενα καθοράτα. Δηλαδή, ο Θεός μέσα από τα ποιήματά Του, από τα δημιουργήματά Του, ο Θεός μέσα από τα δημιουργήματά Του καθοράται, 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 δηλαδή βλέπετε καθαρά ποιος είναι. Αλλά όχι, επαναλαμβάνω, από την παραφύση και έξω και μακριά από το Θεό λογική, αλλά από τη λογική που είναι κοντά και μαζί με τον Θεό. Αυτή είναι η καταφύση λογική. Πότε μία λογική είναι παρά φύση, πότε μία λογική είναι παρά φύση. Περνάει από τον λογισμό μου τώρα μία ρίση, μία φράση που λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Λέει το εξής ο Αντώνιος, ότι οι άνθρωποι καταχρηστικά, καταχρηστικά ονομάζονται λογικοί. Καταχρηστικά ονομάζονται λογικοί. Γιατί καταχρηστικά? Γιατί λογική δεν είναι αυτή που σκέπτονται για να βρουν τον δρόμο για να ζήσουν ή για να λύσουν κάποια προβλήματα που αφορούν τον εαυτό τους, την ύλη ή οτιδήποτε άλλο
πρόβλημα που απασχολεί τον ελληνικό κόσμο, δεν είναι αυτοί οι λογικοί άνθρωποι. Αλλά λογικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν το νου, τη λογική του Θεού. Τη λογική του Θεού. Όταν αντλεί η λογική από την πρώτη πηγή, την πρώτη πηγή, το είναι της για να ζήσει, την τροφή της και πορεύεται σήμερα σύμφωνα με αυτά που ο Θείος Λόγος, η λογική που ο Θεός ορίζει, τότε η λογική αυτή είναι όντως λογική. Τότε ο άνθρωπος είναι όντως λογικός. Διαφορετικά μπορεί με τη λογική του να ξεπεράσει με τη λογική του ο άνθρωπος. Μπορεί να ξεπεράσει σε ζωή βοσκηματώδη και ακόμη αυτά τα ζώα. Σε ζωή βοσκηματώδη, παρόλο ότι μπορεί να διαθέτει λογική, σε εισαγωγικά, παραφύση. Ο Κύριος, όταν ήρθε εδώ στον κόσμο, ήρθε ως γιατρός, ως φυσικός θεραπευτής του ανθρωπίνου λόγου, της ανθρώπινης λογικής. Γιατί αλίμονο, αν πούμε ότι ζητάει να γιατρεύσει την ψυχή χωρίς να γιατρευθεί η λογική της ψυχής, μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, είναι κάθε άνθρωπος ψυχή, είναι κυρίως ψυχή, λογική και νοερά. Κάθε άνθρωπος είναι ψυχή, λογική και νοερά. Είναι το αόρατο στοιχείο από τα το ένα από είναι το αόρατο στοιχείο, το ένα από τα δύο, δηλαδή από εκείνα τα οποία αποτελεί το άνθρωπος. Το νοερό και το υλικό. Ψυχή νοερά και σώμα ανθρώπινο. Σε αυτό λοιπόν το στοιχείο ήρθε ο Κύριος να δώσει τα ανάλογα φάρμακα για να καταστήσει το φυσικό τρόπο ζωής του. Εγώ, είπε ο Κύριος, είμαι το φως του κόσμου. Σίγουρα δεν συγκρίνεται το φως, το υλικό που διαχέεται και σκορπίζεται σε όλη την κτήση, σε όλα τα μεγέθη που έχει, δεν συγκρίνεται με τον ήλιο της δικαιοσύνης που ονομάζεται Χριστός. Δεν συγκρίνεται. Ένα δισεκατομμύριο του μορίου, δισεκατομμυριωστό του μορίου, από το φως που εκπέμπει ο Κύριος, είναι ικανό να ξοδετερώσει
οποιοδήποτε άλλο φως. Γι' αυτό και λένε οι γραφές, ότι εκεί που ανέβηκε και ο Απόστολος Παύλος στους ουρανούς, νίξ ουκέστε. Σκοτάδι νύχτας δεν υπάρχει. Αφού υπάρχει το φως το αναντικατάστατο, το τριαδικό φως, σκότος δεν υπάρχει εκεί. Στο όρος της μεταμορφώσεως, εκεί οι μαθητές, οι τρεις μαθητές που είδαν ένα πολύ μικρό μέρος από τη θεότητα, τυφλώθηκαν από το φως εκείνο, έπεσαν κατά γης, δεν άντεξαν να το δουν. Δεν άντεξαν οι μαθητές ως άνθρωποι να δουν το φως εκείνο. Από τέτοιο φως μπορεί η ανθρώπινη λογική, που είναι νοερά, που συγγενεύει με τον ουράνιο πατέρα, με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να φωτιστεί και να λειτουργήσει σωστά. Άρα, χωρίς αυτό το φως, η λογική δεν ζει. Είναι νεκρή, είναι πεθαμένη, είναι ακίνητη. Θέλω σε αυτό το σημείο να σταθώ λίγο. Βαδίζει ο μαθητής Λουκάς ή μάλλον οι μαθητές Λουκάς και Κλεόπας. Από τα Ιεροσόλυμα στους Εμαούς. Τρεις ή και παραπάνω ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, μετά τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, μέσα από τα δέντρα βγαίνει ο Κύριος. Δεν τον γνωρίζουν, είναι άγνωστος παντελώς. Τους ανοίγει συζήτηση γύρω από τα γεγονότα που είχαν συντελεστεί προημερών γύρω από τα πάθη του και τη σταύρωσή του, και αυτοί τον ρωτούν. Όταν εκείνος είπε, γιατί είστε σκυθροποί, μα μόνο σου κατοικείς στα Ιεροσόλυμα. Δεν ή ξέρεις τι σταυρώσανε ένα που το λέγανε, που το λένε ένα ζωραίο κλπ. Και άρχισε να τους μιλάει μέσα από τις γραφές για τον εαυτό το Κύριος. Άρχισε μέσα τους, μέσα τότε στην καρδιά τους να γίνεται μία διεργασία, αλλά με τρόπο θολό, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι αυτά που μας λέει. Οπότε τους λέγει ο Κύριος, για να τους ξυπνήσει, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τα μάτια, «Ω ανόητοι, ω ανόητοι, ω ανόητοι». Μυαλό είχανε,
Θα τους είπε ανόητος. Και βραδύ στην καρδία. Αφού είστε ανόητοι και η καρδιά λειτουργεί αργά, αργά. Του μη ιδένε τας γραφάς. Έχετε μυαλό που δεν κινείται εύκολα για να καταλάβει και να, δεν κινείται εύκολα για να καταλάβει τι λένε οι γραφές. Χωρίς, επαναλαμβάνω, το θείο φως, η λογική, η ανθρώπινη, είναι εντελώς εστραβό δρόμο, μπορεί να διαπράξει οποιοδήποτε χωρίς να καταλαβαίνει κακό. Θα φέρω στη μνήμη όλων μας τον μεγάλο εκείνο φιλόσοφο της αρχαίας εποχής, τον Σωκράτη, ο οποίος με το δικό του τρόπο στιγμάτιζε, έδινε δηλαδή το στίγμα της λειτουργίας της παραφύσιν ανθρώπινης λογικής. Της παραφύσιν ανθρώπινης λογικής. Τι έλεγε ο Σωκράτης? Ουδής εκών κακός. Κανένας δεν είναι με τη θέλησή του κακός. Γιατί το είπε αυτό ο Σωκράτης? Γιατί ήξερε, μάλλον είχε διέστηση, όχι ήξερε, είχε διέστηση ότι η ανθρώπινη λογική δεν έχει τα δεδομένα εκείνα ώστε να κάνει την κρίση και να εξάγει συμπέρασμα, αποτέλεσμα αληθές. Ότι βαδίζει η ανθρώπινη λογική στραβά. Γι' αυτό φώναζε στους Αθηναίους. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτός ο Σωκράτης ο σοφός που άφησε το όνομα του να κυκλοφορεί σε όλες τις εποχές μετά από αυτόν, αναγνώρισε ότι ένα γνωρίζει ότι τίποτα δεν ξέρει. Και θέλω αυτό να του δώσω μια εξήγηση από τα δεδομένα του Σωκράτη, από εκείνα που έχει διδάξει ο Σωκράτης. Έρχεται, συναντάει ο Σωκράτης ένα μαθητή του, τον Αρχιβιάδη, τον στρατηγό της αρχαίας Αθήνας, με ένα αργί στο χέρι, πάει να θυσιάσει στους αρχαίους θεούς και τον σταματάει ο Σωκράτης στον δρόμο που τον είδε και του λέει: «Πού πας?» «Πάω να θυσιάσω στους θεούς για να τους ζητήσω το και το». «Στοπ», του λέει ο Σωκράτης, «να ξέρεις ένα πράγμα, ότι το ζητούμενο που εσύ θα πας να ζητήσεις με τη θυσία που θα κάνεις, μας είναι άγνωστο, μας είναι εντελώς άγνωστο. Δεν το κατέχει η ανθρώπινη λογική. Θα περιμένεις κι εσύ, θα περιμένω κι εγώ, να έρθει εκείνος που θα έρθει να μας δείξει ποιο είναι το ζητούμενο. Αδυνατή
η ανθρώπινη λογική μονάχη της να το φτάσει. Και τον διέκοψε, τον σταμάτησε από το να τελέσει την θυσία εκείνη που ήθελε ο αρχαίος στρατηγός Αρχιβιάδης. Άρα, εδώ κάνουμε το δεξί συλλογισμό, είναι λογικό συμπέρασμα. Δηλαδή τι, όσες γνώσεις και αν αποθησαυρίσει ο άνθρωπος, ανθρώπινες γύρω από τις επιστήμες, όσες γνώσεις, παραλαμβάνω, και αν αποταμιεύσει μέσα στη λογική του, όσο σοφός και γίνει γύρω από τα υλικά, γύρω από το κόσμο που μας περιβάλλει, δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά θα επιβεβαιώσει εκείνο που είπε ο αρχαίος Σωκράτης. Ένα είδα, ότι ουδέν είδα. Θα χρειαστεί να αναζητήσει αυτόν που θα του ανοίξει τη λογική να κατανοήσει ότι με αυτή τη λογική, όσα στοιχεία και αν έχει από γνώσεων, στοιχεία γνώσεων, από την υλική κτήση, μάλλον θα τον εμποδίζουν να βρει την καθαυτό αλήθεια. Σίγουρο είναι αυτό, το πολύ πολύ να φτάσει να πει ότι είμαι παντογνώστης, ότι γνωρίζω τα πάντα, ότι γκρεμίζω και το Θεό από ψηλά και ανάγω τη δική μου λογική σε θεότητα και προσκυνάω τη δική μου λογική. Από εκεί και πέρα μία τέτοια λογική είναι έξω εντελώς της φύσεως, είναι αποκρουστική, δεν γίνεται αποδεκτή έστω και από οποιαδήποτε κοινή ανθρώπινη λογική. Θεοποίηση της ανθρώπινης λογικής, επαναλαμβάνω, της δύναμης της ανθρώπινης λογικής. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο, σε αυτό ακριβώς το σημείο, τη θεοποίηση της ανθρώπινης λογικής, βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί με βάση τη λογική οι επιστήμες έχουν εξελιχθεί σε μεγάλα ύψη, έχουν επινοηθεί τεράστια όπλα δυνατά να καταστρέψουν τον άνθρωπο και πολλά μέσα με τα οποία μπορεί να χαρκευθεί η ανθρώπινη ελευθερία. Αλλιώς θα λέγαμε να φακελωθεί ο άνθρωπος. Λογική λοιπόν χωρίς Θεό ίσον τύραννος απέσιος όλου του κόσμου. Τύραννος απέσιος όλου του κόσμου. Δυστυχώς δεν θέλει η ανθρωπότης, ο άνθρωπος, να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει η ανθρώπινη λογική στο καταφύση θεϊκό δρόμο. Δυστυχώς δεν θέλει. Είπαμε ότι προτιμάει να θεοποιήσει το εγώ της και να δυστυχήσει αυτή και όλοι όσοι είναι γύρω της. Αν ανοίξουμε τις γραφές
αν ανοίξουμε τις γραφές. Θα δούμε ότι αυτό που περιέχουν οι γραφές έχει, την εξής ονομασία. Θείος Λόγος. Θείος Λόγος. Θείος Λόγος. Γιατί Θείος Λόγος? Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, λέει ο Άγιος Ιωάννης μόλις ακούει το Ευαγγελιό του. Λέει εν αρχή είναι ο Λόγος, με κεφαλαία γράμματα, ο Λόγος. Λέει εν αρχή, όταν λέει εν αρχή, τι εννοεί εδώ ο Άγιος Ιωάννης? Τι εννοεί? Εν αρχή είναι ο Λόγος, δηλαδή στην αρχή που ξεκίνησε να φτιάξει ο Θεός τον κόσμο, χωρίς καν να υπάρχει ο κόσμος, μιλάμε τώρα σαν άνθρωποι, πριν ξεκινήσει ο Θεός να κάνει το ελάχιστο για να φτιάξει τον κόσμο, ειν υπήρχε ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα, ο Χριστός. Ειν ο Λόγος. Ονομάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό Λόγο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε κάτι, ποιος γεννάει το Λόγο? Η λογική. Και ο Λόγος διατυπώνεται με τη γλώσσα. Ποιος γεννάει το Λόγο? Η λογική. Και ο Λόγος διατυπώνεται με τη γλώσσα. Ποιος γεννάει το Λόγο με κεφαλαία γράμματα, δηλαδή το Χριστό? Ο Πατέρας, που είναι και εκείνος Λόγος, άπειρος Λόγος, άπειρος νους, γεννάει το Λόγο που λέγεται Χριστός. Και ο Λόγος αυτός, ο Χριστός, σάρξ εγένετο, ήρθε στη γη ο Λόγος Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και φόρεσε ανθρώπινο σώμα. Για ποιο λόγο ο Λόγος με κεφαλαία έγινε άνθρωπος? Για να λογικεύσει τον άλογο άνθρωπο που είχε καταντήσει ο άνθρωπος, άλογο ζώο. Με το Θείο Λόγο, με τον Κύριο δηλαδή που είναι στη γη και έφερε το Λόγο του Θεού κάτω, λογικεύτηκε όσοι θέλουν να λογικευτούν οι άνθρωποι. Αλλιώς, χωρίς τον Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον Λόγο Του, ο άνθρωπος καταντάει να ζει άλογη κτηνώδη ζωή. Άλογη κτηνώδη ζωή. Άλογη κτηνώδη ζωή. Γιατί άλογη κτηνώδη ζωή? Γιατί ο άνθρωπος χωρίς Θεό παρασυνευλήθη. Παρασυνευλήθη. Δηλαδή ανακατεύεται τη σκτήνεση με τα κτήνη, τρώει, πίνει, οργιάζει και ομοιάζει με αυτά. Παρασυνευλήθη σκτήνεση και ομοιώθη αυτής. Λογική, επαναλαμβάνω, όχι άνοθρόσκουσα, άνοθρόσκουσα, ίσον ανθρώπινη, αλλά λογική, κάτω συγκύπτουσα καταντάει η ανθρώπινη λογική, δηλαδή με κυρτωμένη την πλάτη προς τα κάτω, αν πούμε, η λογική γυρίζει και βλέπει διαρκώς την ύλη και δεν σηκώνει ποτέ το ανάστημά της ψηλά για να πετάει
και να βλέπει εκείνον που είναι ο λόγος της, η τροφή της, το πάν της. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Λόγος ονομάζεται ο Χριστός. Έχουν λογική απόλυτη και ουράνια. Λογικός ονομάζεται και ο άνθρωπος που ποτίζεται από τη λογική την ουράνια και ζει και πορεύεται το δρόμο των εντολών του Κυρίου. Των εντολών του Κυρίου. Δεν είναι δυνατόν κοινωνία ανθρώπων. Που να μην έχει τον Λόγο Χριστό, να έχει το όνομα ανθρώπινη κοινωνία. Δεν τη χαρακτηρίζω εγώ, αλλά αφεαυτή της η κοινωνία η ίδια λέγει, το έχουμε ακούσει όλοι μας και το ακούμε σχεδόν καθημερινά. Καταντήσαμε να γίνουμε ζούγκλα. Ζούγκλα, αλλά χειρότερη από τη ζούγκλα των ζώων. Ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Το μεγαλύτερο ζώο σε δύναμη, παύλα άνθρωπος, ζητάει να υποσκελίσει, σε εισαγωγικά, να φάει τον συνάνθρωπό του. Οι άνθρωποι λοιπόν, χωρίς το Θείο Λόγο, ίσον ζούγκλα, ίσον θηρία, χειρότερα από τα θηρία της ζούγκλας. Άραγε, είναι δυνατόν να σταματήσει αυτός ο ρους να τρέχει το ποτάμι όπως το βλέπουμε να τρέχει τώρα, το ποτάμι της ανθρώπινης λογικής. Είναι δυνατόν? Κοιτάξτε, η ιστορία η ανθρώπινη, αυτή που είναι καταγεγραμμένη στα βιβλία και υπάρχουν και στα πανεπιστήμια και στις βιβλιοθήκες και διδάσκονται αποσπασματικά στα παιδιά του σχολείου, έχει καταγράψει χρονικές περιόδους που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο. Χρονικές περιόδους που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο. Λέγει ο Κύριος, θα το πω εγώ και με τη γραφή, θα το πω και με την ιστορία. Λέγει ο Κύριος μέσα από τις γραφές, εάν ακούσετε μου, εάν με υπακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε, θα έχετε μπροστά σας να τρώτε σε ποιότητα πρώτη τα αγαθά της γης. Εάν δε μη υπακούσετε μου, δεν ακούσετε εμένα, τότε μάχερα ημάς έδετε, μάχερα ημάς έδετε. Θα πέσει επάνω σας μαχαίρι και θα σας πετσοκόψει.
Αλλιώς θα φέρω μια εικόνα του προφήτη Ισαΐα. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Η οικουμένη, γράφει ο προφήτης Ισαΐας, η οικουμένη, η γη δηλαδή μαζί με τους ανθρώπους όλους, την αχθήσετε ως ιερέα. Την αχθήσετε ως ιερέα. Θα την αχθεί και θα μείνει, θα γίνει σαν την ελιά που πάει και την τεινάζει για να τη μαζέψει ο Γιώργος. Την τεινάζει, την τεινάζει, την τεινάζει και μένω που και που 2-3 σπόρε πάνω, 10-20 σπόρε, οι υπόλοιποι καρποί σαν το σύνολο έχουν πέσει. Θα την αχθεί σαν την ελιά. Εάν δε μη υπακούσετε μου, αν δεν με ακούσετε, δεν κάνετε υπακοή στο θέλημά μου, σε αυτό που λέει γεννηθεί το θέλημά σου, τότε μάχαιρα ημάς έδετε. Θα πέσει επάνω μαχαίρι. Και η ιστορία έρχεται και λέει, πράγματι υπάρχουν πολλές χρονικές περίοδοι που έχει δοκιμαστεί ο κόσμος από πόλεμο και έχει γεμίσει η γη από πτώματα. Έχει γεμίσει η γη από πτώματα μετά από πολέμους στα πεδία των αγών. Κάπου στην Αγία Γραφή το σχολιάζει και ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος, λέει ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να υποστεί η σύγχρονη ανθρωπότητα. Δηλαδή, πολεμική δοκιμασία που θα την αχθεί σαν την ελιά οικουμένη. Θα την αχθεί σαν την ελιά. Γιατί τα μέσα που έχουν επινοηθεί, τα όπλα, τα πολεμικά, της μαζικής καταστροφής είναι τέτοια που μπορεί σε κλάσματα δευτερολέπτου, εάν αφαιθούν τα θηρία αυτά της αποκαλύψεως από τα όπλα αυτά, να σβήσει ένα μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανθρώπινες ζωές πάνω στην πλανήτη. Έχουμε λοιπόν λογική, όπως υπόθηκε και άλλη φορά, λογική, παραφύση, λογική παράλογη, λογική μένουσα, με έψιλον το μένουσα, με αλφαγιώτα που σημαίνει λογική τρελή, που μπορεί να είναι νερόνιος λογική, το νερό ωμέγα, του νερόνα λογική, που το άρεσε να βλέπει να καίγονται άνθρωποι, να σκοτώνονται και να χαίρεται. Τέτοια λογική παραφροσύνης να κυβερνάει σήμερα στον κόσμο. Πριν από 2000 περίπου, όχι ακριβώς, χρόνια, η ανθρώπινη λογική, τη λογική εκείνη του ουρανού που κατέβηκε σαρκωμένη, τον Χριστό δηλαδή, τον ανέβασε στο ικρίωμα του Σταυρού. Σταύρωσε ο άνθρωπος με εκπρόσωπο το γένος των Εβραίων, τον λόγο με κεφαλαία γράμματα σαρκωθέντα Χριστό. Σήμερα, παρότι μέσα στα γέννη των ανθρώπων υπάρχουν και βαπτισμένοι, ο Χριστός ξανά σταυρώνεται.
ο Χριστός ξανά σταυρώνεται. Από τη λογική επαναλαμβάνω εκείνη που ακολουθεί το δρόμο της τρέλας. Που ακολουθεί το δρόμο της τρέλας. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα που το είχα κάνει κάποτε στη νιώτη μου σε ένα συνάδελφό μου που ισχυριζόταν ότι είναι άθεος. Τότε βρέθηκα στη θέση να του πω: θα σου δώσω την Καινή Διαθήκη. Θα μελετήσεις για να βρεις μέσα στην Αγία Γραφή ένα και μόνο, όχι παραπάνω, ένα και μόνο τρωτό σημείο, ένα ελάττωμα που μπορεί, κατά τη γνώμη σου, να είχε ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Εφόσον θα βρεις ένα ελάττωμα, με την παραπέουσα αφύσικη παραφύση λογική σου, τότε εγώ θα υποκριθώ σε σένα και θα αφήσω τη Γραφή. Θα ακολουθείς τον δρόμο σου. Παρόλον ότι ήταν τυφλός, εν τούτης καμία απάντηση δεν μου έδωσε ώστε να πολεμήσει αυτόν που εγώ με το δικό μου τρόπο προσπαθώ και θέλω να υποθάσω και να ακούω. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε, ανοίξε ο θαλμούς τυφλών, να ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Προσοχή, όχι των εχόντων την όραση χαλασμένη, την εξωτερική του σώματος, αλλά την εσωτερική όραση. Γιατί άμα πουσιάζει η εσωτερική όραση, τότε η εξωτερική όραση είναι ζωόφιλη, σαν το ζώο. Αλλά ανοίξει την εσωτερική όραση, αυτή που μπορεί να βλέπει σωστά και να πορεύεται σωστά. Κύριε, τον ρωτάνε οι μαθητές, γιατί τους μιλάς με παραβολές και δεν τα καταλαβαίνουνε. Μιλάω με παραβολές γιατί αυτοί που έχουν όρεξη για να δούνε και δεν βλέπουνε, θα μου πούνε, για πες μας τι σημαίνει η παραβολή, και θα ανοίξουν τα μάτια. Αυτοί που δεν έχουν όρεξη για να δούνε, δεν θα ζητήσουν να μάθουν τι σημαίνει η παραβολή και θα μείνουν τυφλοί. Λέει, ομιλώ εν παραβολές, ή να οι βλέποντες, ή να οι βλέποντες βλέπωση. Δηλαδή, αυτοί που έχουν όρεξη να δουν, θα δουν. Και οι μη βλέποντες, μη είδωση. Και αυτοί που δεν έχουν όρεξη να δουν, δεν θα δουν. Γιατί δεν έχουν όρεξη να δουν. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται περί ορέξεως, Κύριε, δώσ' μου είδωρ
ή να πει ο, δώσ' μου ειδωρποιήν, λέει η Σαμαρίτισσα στον Χριστό. Δώσε μου να πιω από το νερό εκείνο που μου λες εσύ, όχι από το νερό του πηγαδιού. Και όταν της άνοιξε τα μάτια και είδε το νερό που ο Κύριος εννοούσε και κατάλαβε τότε με τη λογική της ψυχής, όχι τη λογική της λογικής, αλλά τη λογική της ψυχής, τι ήταν εκείνο που της έλεγε ο Κύριος, τότε αφήνει τη στάρνα και πάει και λέει «Ελάτε να δείτε το Μεσσία». Τότε κατάλαβε ότι απέναντί της είναι εκείνον που περίμεναν οι αιώνες. Και το περίεργο είναι, ότι τον κατάλαβε μία γυναίκα που κυλιόταν μέσα στη λάσπη, μέσα στο βούρκο. Κατάλαβε ότι της άναψε λίγο μία σπίθα ο Κύριος μέσα, αφού είχε την έφεση, αφού είχε την επιθυμία, την όρεξη για να τον δει, της μία σπιθούλα και κατάλαβε τον Μεσσίας. Αυτή που ζούσε αλλάζοντας τον ένα άνδρα μετά τον άλλον. Πέντε γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκέστη σου ανήρ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο έρωτάς της ήταν οι ειδονές. Λογική που της έλεγε πάρε εκείνον τον άνδρα, ζήσε με αυτόν, χώρισε τον. Πάρε και εκείνον, ζήσε με αυτόν, χώρισε τον. Πάρε και τον άλλον, έφτασε με αυτή τη λογική. Λογική σε εισαγωγικά, τη ζωώδη λογική, έφτασε στη κτηνώδη ζωή. Και χρειάστηκε από τη κτηνώδη ζωή να της βάλει λίγο κολλήριο ο Κύριος στα μάτια, για να δει ότι δεν είναι αυτό η ζωή, ότι η ζωή είναι αυτός. Εγώ είμαι η ζωή και το φως. Εγώ είμαι η ζωή και το φως. Και η αλήθεια. Αυτό, λίγο από αυτό που είχε ο Κύριος, της έδωσε και πήγε και λέει «Ελάτε να γίνετε κι εσείς λογικοί, να δείτε ποιος είναι ο Λόγος του Θεού που είναι στον κόσμο». Λογική, ο λογική, ο θεία λογική, ο ουράνια λογική, ο λογική του Παραδείσου. Όταν γνωρίσει η λογική του Θεού, λέει, τότε αγαπάει το Θεό η λογική, όταν γνωρίζει το Θεό. Λέγει για αυτή τη Θεία Γνώση ο Δαβίδ στο προημιακό ψαλμό. Έγνω, έγνω ο ήλιος την δύση αυτού. Γνώρισε, γνωρίζει δηλαδή ο ήλιος ποιος είναι ο δρόμος που θα βαδίσει στη δύση. Γνωρίζει. Έχει τοποθετήσει ο Κύριος τον τρόπο ζωής στα άψυχα όλα, στα όντα όλα, για να πορεύονται. Γνωρίζουν κατά ένα τρόπο, παρότι δεν έχουν λογική, τα άλογα όντα το δρόμο που θα βαδίσουν. Και εδώ υπάρχει μια αντινομία. Τα άλογα γνωρίζουν όντα, το λογικό όν που πλάστηκε και λέγεται άνθρωπος δεν γνωρίζει το δρόμο που πρέπει να βαδίσει. Και κάτι ακόμη. Γεννιέται ο Χριστός στη σπηλιά μέσα και την ώρα που πήγε η Παναγία και γέννησε τον Χριστό μέσα στη σπηλιά, έγνω ο βούς τον κτισάμενο. Γνώρισε, γνώρισε με αυτό το υποτυπώδες λογικό
που έχουν τα ζώα, γνώρισε ο Βούς, το Βόηδη, τον κτισάμενο εκείνον που τον έφτιαξε. Δηλαδή το Βόηδη γνώρισε ότι αυτός που ήρθε για να γεννηθεί, ήρθε και έκανε στην πάντα για να γεννηθεί με στη φάτη. Έκανε ο Βούς τον κτισάμενο και ο Όνος ότι η φάτνη που έτρωγε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι δική του, ότι είναι του Κυρίου του που πρόκειται να γεννηθεί. Έγνω ο Βούς το κτισάμενο και ο Όνος στη φάτνη του Κυρίου του. Εδώ παρουσιάζεται αυτή η αλλαγή της, μιλάει δηλαδή η άλογη κτίση, σαν να έχει λογική και έχει λογική, όταν λέει σου παραχωρώ τη φάτνη μου, έλα γεννηθείς εδώ. Το Βόηδη να του προσφέρει τα γνώτα και ο Όρος να του παραχωρήσει τη φάνη για να γεννηθεί μέσα. Λογικό όν, λέμε ο άνθρωπος, παρουσιάζει φαινόμενα παράκρουσης. Άλογο όν, ο Όνος και το Βόηδη. Κι όμως ήρθαν στιγμές που λένε έλα εσύ εδώ να κάνουμε πίσω εμείς γιατί δικό σου είναι το μέρος. Παραχώρησαν το χώρο που ανήκε σε εκείνον που έπρεπε να έρθει στον κόσμο. Λογική παράκρουσης ζει η σύγχρονη χωρίς Θεό ανθρωπότης. Χωρίς Θεό ανθρωπότης. Λέει και εμείς δεν είχαμε μυαλό ο Απόστολος Παύλος, όταν τότε που ζούσαμε, λέει, ως άθεοι εν το κόσμο. Όταν απουσιάζει ο Θεός από τον κόσμο, ζούμε σαν άθεοι. Σήμερα, κάτι θυμήθηκα τώρα που συζητάμε αυτά εδώ, πήγαινα, συνάντησα κάποιον στον δρόμο, ένα κύριο ξένο, και στη συζήτηση επάνω μου λέει, μου είπε τον πόνο του, ένα μεγάλο πρόβλημά του, ότι γέννησε η γυναίκα του ένα παιδάκι και το άνοιξαν το παιδάκι το μωρό από τη μέση και κάτω, είχε μεγάλο πρόβλημα και έκλαιγε ο άνθρωπος. Γυρίζω και του λέω, είσαι βαπτισμένος, είσαι χριστιανός? Μου λέει όχι. Του λέω άκουσε με, ζήτησε ας μην είσαι χριστιανός, από το Χριστό να σου λύσει το πρόβλημα. Και εκείνος, επειδή δεν δημιούργησε διαφορετικό αίμα το δικό σας από το δικό μας και του καθενός που εμείς λεγόμαστε χριστιανοί και εσείς είστε κάποιοι άλλοι, θα σου δώσει κάποια απάντηση. Θα σου απαντήσει το πρόβλημά σου. Εκείνος είχε θολώσει από το μεγάλο πρόβλημα, ζητούσε κάποια διέξοδο, δεν την έδιναν οι γιατροί τη διέξοδο, όπως και τόσοι άλλοι δεν έχουν διέξοδο στους γιατρούς παρά τις εξετάσεις των ιατρών και τα λοιπά, αλλά την είχε δώσει, της είχε δώσει ο Θεός και ένα του απέμενε του ανθρώπου, τώρα πια να σταθεί στην ουράνια εκείνη λογική που τα λύνει όλα να του λύσει το πρόβλημα. Έχουμε το δώρο, το θείο δώρο, την ανθρώπινη λογική. Είναι κρίμα αυτή τη λογική που έχουμε να τη σπαταλήσουμε σαν τον άσωτο ιό. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που ζήτησε ο άσωτος ιός από τον πατέρα του, που είπε δώσε μου
την περιουσία που μου ανήκει και του την έδωσε ο πατέρας του, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η περιουσία δεν ήταν υλική περιουσία. Ήταν η ουσία που έχουμε εδώ, η θεά ουσία, η θεά περιουσία, το μυαλό, το οποίο μυαλό του λέμε του Θεού. Εμείς με αυτή τη λογική θα ζήσουμε όπως θέλουμε, θα την κάνουμε όπως θέλουμε, θα τις φανταζήσουμε όπως θέλουμε. Δεν σε ακούμε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να παραφρονούμε και να περιφρονούμε. Να παραφρονούμε, να ζούμε σαν τρελοί, χωρίς λογική, και να περιφρονούμε το διπλανό μας, τον πιο αδύνατο, γενικά, ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε λογικά, έστω και αν είναι, και είναι κάτι που, το, που είναι τέλειο σε περιεχόμενο, αν δεν μπορούμε να φτάσουμε θα το συκοφαντήσουμε για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε το είναι μας και την πορεία του στη γη. Πριν από 20 περίπου χρόνια θα είναι τώρα, που είχε έρθει εδώ στον Άγιο Ραφαήλ μία μάνα με ένα παιδί. Από εδώ από το κοροπή. Είχε γεννηθεί τυφλό το παιδί. Όπως συζητούσα με τη μάνα, μου είπε ότι ο γιος της, που ήταν δίπλα μας, της έλεγε, θα το πω όπως ακριβώς μου το είπε η γυναίκα, «Ρε μαμά, εγώ δεν θα δω τη θάλασσα πως είναι, δεν θα δω πως είναι ο ήλιος». Και με λυγίζει κάθε φορά που μου το λέει το παιδί το δικό μου. Γιατί γεννήθηκε τυφλό. Βρε άνθρωπε, γιατί ο τυφλός ζητούσε να δει πως είναι η θάλασσα, να δει πως είναι ο ήλιος. Πότε άνθρωπε θα καταλάβεις ότι είσαι τυφλός, όχι να δεις τη θάλασσα που ζητούσε το παιδάκι εκείνο, αλλά να δεις τον ήλιο της δικαιοσύνης που πρόκειται πάλι μετά από 2-3 μήνες να γεννηθεί και ονομάζεται ήλιος δικαιοσύνης. Χωρίς αυτό η ανθρωπότητα θα ζει στο σκοτάδι και θα φωνάζει όπως φώναζε ένας τυφλός που του δώσε το φως ο Χριστός και τον είδε τον Χριστό ο τυφλός, αλλά του είχε δώσει το φως, τον είδε με τα μάτια ανοιχτά σταυρωμένο, του φώναζε «Ω Χριστέ, παρόλα τα φώτα της γνώσης, η ανθρωπότης τυφλή είναι όπως και πρώτα». Κάμε το Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάρ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, το δάρτον ημών του παιδιού σου, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμεν στις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς κερασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό. Αμήν. Ο Βασιλάκη.